Καλημέρα στον Γρηγόρη τον Ψαριανό, καλημέρα στον Σεραφείμ τον Κοτρότσο. Πριν πάμε στον κύριο Γεωργιάδη, γιατί. Τον έχω. Κάθεται, ωραία, στη θέση. Καλημέρα κύριε Γεωργιάδη. Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Για να φτιάξουμε το. Για να φτιάξουμε το πλάνο, παιδιά. Ωραία. Λοιπόν, μια και μιλάμε για έργα, να σας ρωτήσω, επειδή έχετε και από χθες και μηνύματα. Ναι. Σήμερα το ελληνικό δουλεύει. Δουλεύει. Ωραία. Γιατί υπήρξε... Δουλεύει από σήμερα, ναι, και μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι καταδαφίσεις. Ωραία. Αλλά δουλεύει. Συνεχίζει να δουλεύει. Γιατί σας είπανε ότι έγινε η τελετή για τα εγγένεια για να ρίξετε 4 κτίρια από τα 900, πόσα είναι, 800, πόσα είναι η συνολική όγκη, και ότι... είναι ζητούμενο αν θα συνεχίσουν οι εργασίες και όταν φύγουν οι καμένες από εκεί, όταν φύγουν οι κορδέλες. Ποιος το είπε αυτό? Ορίστε. Ποιος το είπε. Δεν ποιος ακούσατε. Το είπε αυτό που λέτε? Ναι, δεν ακούσατε. Ήταν... Όχι. Μάλιστα. Ωραία. Κάποιοι Σιριζέους μόνο άκουσαν το λένε. Ναι. Απλώς το ακούσατε άρα. Ακούσατε την κριτική από την αντιπολίτευση. Ναι. Μάλιστα. Ότι η εταιρεία που έχει αναλάβει τις καταδαφίσεις και που τώρα δουλεύει το εργοτάξιό της στο ελληνικό, ναι, λέγεται Intracat. Ναι. Είναι συμφερόντα της οικογένειας Κόκαλη. Ναι. Ένα τηλεφώνημα να έκανε ένας οποιοδήποτε Σιριζέος βουλευτής στο συνάδελφό του ευρωβουλευτή Πέτρο Κόκαλη, ναι, θα μπορούσε να μάθει όλες τις πληροφορίες σχετικά με το έργο στο ελληνικό. Η εταιρεία λοιπόν Intracat έχει κάνει συμβόλαιο με τη Λάμδα, πληρώνεται από τη Λάμδα και όχι από το ελληνικό δημόσιο. Ναι. Η πρώτη φάση των καταδαφίσεων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 31 Οκτωβρίου. Ναι. Για τις καταδαφίσεις μιλάμε. Μάλιστα. Μέχρι 31 Οκτωβρίου είναι η πρώτη φάση των διαπιστωτικών πράξεων που έχω υπογράψει μέχρι σήμερα. Αλλά όσο περνάνε οι εβδομάδες, υπογράφω και καινούργιες διαπιστωτικές πράξεις για τα υπόλοιπα κτίρια. Υπολογίζουμε ότι μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου θα έχουν γκρεμιστεί όλα τα κτίρια, είναι 970 κτίρια στο σύνολο, πρέπει να γκρεμιστούν. Και αμέσως μετά θα ξεκινήσουν οι εξκαφές για τη θεμελίωση των διαφόρων έργων που έχουν προγραμματιστεί. Στο ενδιάμεσο διάστημα μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχει γίνει και η μεταβίβαση των μυρηδίων, εφόσον θα έχει λήξει ο διαγωνισμός για το καζίνο, και όλα θα πάνε μια χαρά και σε 3,5 χρόνια θα πάμε εκεί να εγκαινιάσουμε τα κτίρια τα οποία προβλέπει το master plan της πρώτης φάσης του έργου. Είναι ακριβώς το master plan που εγκρίθηκε επί εποχής Αλέξη Τσίπρα. Όλα πάνε βάσει προγράμματος, το ελληνικό ξεκίνησε, τις διαφημίσεις τηλεόρασης τις βλέπετε. Αν πάρετε το αυτοκίνητο σε βάση παραλιακή θα δείτε ότι πολλά από τα κτίρια που είχατε συνηθίσει να βλέπετε και ήταν φυσικά εγκαταλελειμμένα, ένα-ένα αρχίζουν και εξαφανίζονται γιατί πέφτουν και μαζεύονται τα μπάζα. Θα γίνει ένα χέρσο χωράφι όλο αυτό, θα ξυλωθεί και ο πρώην διάδρομος προσγειώσεως που και θα ερευνηθεί κάτω το υπέδαφος για το αν έχει βαρέα μέταλλα ή τίποτα άλλο που είναι ένα κομμάτι των προπαρασκευαστικών έργων. Δώσαμε 20.000 ευρώ από τον ελληνικό αλφαίρεση, να το πω και αυτό, στο Δήμο Ελληνικού για να φροντίσει τα δέσποτα ζώα, τους σκύλους και τις γάτες της περιοχής, γιατί υπήρχε μια πολύ μεγάλη ανησυχία από τους ζωοφιλικούς φορείς περιοχής, σωστή, δόκιμη ανησυχία. Δώσαμε λοιπόν χρήματα για να προστατευτούν και αυτά τα ζώα. Το Μητροπολιτικό Ιατρείο, εκεί πέρα το Κοινωνικό Ιατρείο, έχει συμφωνήσει με το Δήμο Γλυφάδας, με την εγκατάστασή του στο Δήμο Γλυφάδας. Ναι. Όλα πάμε βάσει προγράμματος. Δεν υπάρχει κανένα από τους πρόβλημα. Τώρα, πρωτού πάμε στα βαριά πολιτικά, πάμε λίγο. Χθες είχαμε και τα εγγένεια. Το λέω διότι είναι λίγο οξύμορο, ξέρετε. Το έργο στο ελληνικό θα μπορούσε να προβάλλεται, αυτή είναι η δική μου πρόταση, ως ένα έργο συλλογικής μας εθνικής επιτυχίας. Ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2014 με τη σύμβαση που υπέρασε τότε ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Παρά τις αρχικές ενστάσεις του κυρίου Τσίπρα, θυμίζω τότε πηγαίνα κάτω και κάνανε εκδηλώσεις με την Αυγή και τα λοιπά, και είχαν βάλει ένα δήμαρχο εκεί τον Κορτζίδη να δένεται σε κάτι αλυσίδες. Τέλος πάντων, αυτό δεν έχει σημασία. Συνέχεια ο κύριος Τσίπρας άλλαξε γνώμη, υποστήριξε το έργο, ψήφισε στη Βουλή την σύμβαση, προχώρησε το προεδρικό διάταγμα, αυτά γίνανε επί Τσίπρα. Και μετά ήρθε η κυβέρνηση Μητσοτάκη και ολοκλήρωσε όσα δεν έκανε ο Τσίπρας, δηλαδή εξεδώσαμε τις κοινές προεδρικές αποφάσεις, κάναμε το διαγωνισμό για το καζίνο κτλ. Άρα είναι ένα έργο το οποίο ενώνει τρεις διαφορετικούς πρωθυπουργούς, τρεις διαφορετικές κυβερνήσεις, τρία διαφορετικά κόμματα. Γιατί η πρώτη κυβέρνηση ήταν και στην κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ. Άρα λοιπόν, αντί να προβάλλουμε το ελληνικό ως ένα έργο συλλογικής μας εθνικής επιτυχίας,
Αρχίζουν τώρα τις μεμψημυρίες. Ναι. Και γιατί λέει γκρεμίστηκαν 5 κτίρια που μου είπατε. Μα με συγχωρείτε κύριε Παυλόπουλε. Θα πει ο Πρωθυπουργός ή και θα περίμενα να γκρεμιστούν και τα 900. Για φαντάζομαι τον Πρωθυπουργό προσοχή στο ελληνικό για 5 μήνες. Του είπατε το θέαν λαχανό και εγώ περιμένετε να μην το απαντήσουν πώς θα γίνει δηλαδή. Ναι. Πάμε καλά. Τώρα στα υπόλοιπα, κύριε Υπουργέ, δεν θα έχουμε χρόνο, γιατί θέλουμε ήταν, να δούμε. Η αναφορά του κυρίου Πρωθυπουργού ήταν στην δυστυχώς πολύ μεγάλη συζήτηση που προηγήθηκε τη δεκαετία 2000-2010 για το τι θα κάναμε αυτό το χώρο. Κύριε Παυλόπουλε, ακούστε, και αυτό πρέπει να μας μείνει από το ελληνικό. Χρειάστηκαν 20 χρόνια. 20 χρόνια είχαμε ένα παραθαλάσσιο χωράφι ιδιοκτησίας του ελληνικού λαού. Και 20 χρόνια δεν το κάναμε απολύτως τίποτα. Δεν απέφερε στο ελληνικό δημόσιο μισό ευρώ. Ντροπή μας. Τώρα είναι μπράβο μας που παίρνει μπρος, κόσμος βρίσκει δουλειά και πράγματα γίνονται και θα φτιαχτεί ένας καταπληκτικός χώρος. Όπως να σας πω ότι χθες ήμουν στο Δήμο Πειραιώς, εκπροσώπησα τον κύριο Πρωθυπουργό ως αρμόδιος υπουργός, στην υπογραφή μεταξύ του Δήμου Πειραιώς, της εταιρείας Demand και της EBRD και της εταιρείας Prodea. Του έργου για την ανακατασκευή του πύργου του Πειραιά, του πύργου Σκυλίτζη, όπως το ξέραμε παλιά. Με συγχωρείτε κύριε Παυλόπουλο, κυρία Κουτροκόη. Βρείτε εσείς λογικό 45 χρόνια να έχει ένα κτίριο πάνω στο λιμάνιο, πάνω στο λιμάνιο του Πειραιός. 45 χρόνια και να στέκεται αχούρι και να μην το κάνουμε τίποτα. Το βρείτε λογικό εσείς αυτό. Εμείς αυτό το παράλογο πράγμα το διορθώσαμε. Κάναμε το διαγωνισμό με το Δήμο Πειραιά. Δεν υπήρξε μία ένσταση. Είναι ένα τα πιο εμβληματικά και σωστά έργα ΣΔΙΤ και προχωράμε στην πλήρη ανακατασκευή του πύργου του Πειραιώς σε 2,5 χρόνια με το κλειδί στο χέρι. Αντί να βλέπεις ένα αχούρι μπαίνοντας ή βγαίνοντας από το λιμάνι, θα βλέπεις ένα υπερσύγχρονο κτίριο με βιοκλιματικά γραφεία, το οποίο θα αλλάξει όλη την εικόνα της πόλης. Λοιπόν, αυτό δεν είναι καλό, κακό είναι που γίνεται. Πήγαμε το βράδυ στον Υπουργό στα εγκαίνια στο μετρό. Ναι, ναι, ναι. Πάμε τώρα λίγο στα της επικαιρότητας, κύριε Γεωργιάδη. Ένα λεπτό, κύριε Πρωθυπουργέ, ένα λεπτό. Η επέκταση του γραμμής 3 του μετρό, που αλλάζει τη ζωή των κατοίκων στη Δυτική Αθήνα, είναι ένα έργο που σχεδιάστηκε το 8, προκηρύθηκε, η σύμβαση υπεγράφει, ξεκίνησε τα έργα το 12, έπρεπε να έχει παραδοθεί από το 18 και τελικά εγκαινιάστηκε χθες από το Μητσοτάκη. Κακό είναι και αυτό. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα τώρα. Να ανοίξουμε λίγο την ατζέντα της επικαιρότητας. Πρώτο. Τι να το ρωτήσω, νομίζω μόνος του. Δεν σας αρέσει, κυρία Κουτροκό, η ανάπτυξη. Τι δεν μου αρέσει, κυρία Γεωργιάδη. Σε διαφέρει μόνο η συνωμοσία. Κυρία Γεωργιάδη, αφού το λέτε έτσι τώρα και με τσιγκλάτε. Είναι δυνατόν. Αν αυτά είναι τα σημαντικά, γιατί έχετε πιαστεί από τον Καλογρίτσα και τον έχετε κάνει λάβαρο υιοθετώντας ό,τι λέει. Και προσπαθείτε με κάθε τρόπο να βάλετε στο κάδρο τον πρώην Πρωθυπουργό, αγνώντας την ίδια ώρα επιδεικτικά τις άλλες αποκαλύψεις που αφορούν στις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ και αναφέρονται, σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλονται ή αποκαλύπτονται και σε δικά σας στελέχη και μάλιστα και σε υπόθεση παιδεραστίας. Πάμε λίγο με τη σειρά. Ναι. Για να το πάμε λίγο όπως πρέπει. Πρώτα απ' όλα, εμείς δεν πιανόμαστε από κανένα Καλογρίτσα. Εγώ μέχρι χθες περίμενα ότι ο κύριος Νίκος Παπάς, όπως θα έκανα εγώ στη θέση του, θα είχε πάει να κάνει μήνυση για συκοφαντική της φίλης στον κύριο Καλογρίτσα, ο οποίος πήγε στο δικαστήριο και δήλωσε ότι ο τότε αρμόδιος υπουργός Νίκος Παπάς προσπάθησε συνεργασία με τον κύριο Καλογρίτσα και την εταιρεία CCC να στήσουν τον διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες. Με συγχωρείτε, εμένα δεν λέει κάποιος ότι ο αρμόδιος υπουργός Γεωργιάδης προσπαθεί να στήσει έναν τηλεοπτικό διαγωνισμό. Εγώ τον πήγαινα μέσα στα δικαστήρια. Ο κ. Παπάς έχουν περάσει 3 μέρες και δεν έχει κάνει ούτε δήλωση. Δεν έχει γράψει ούτε tweet στο Twitter. Έχει εξαφανιστεί. Έχει κάνει το παγόνι. Πάντως και εσείς ο τρόπος που τοποθετείστε. Άρα λοιπόν κάτι πάει καλά εδώ. Είναι σαν να υιοθετείτε αυτά τα οποία καταγγέλει ο κ. Καλογρίτσας. Όσο ο κ. Παπάς δεν τα διαψεύδει, κυρία Κουτροκόη, όσο ο κ. Παπάς δεν τα διαψεύδει, έχετε ακούσει καμιά διάψευση τον κ. Παπά? Συνεχίστε, ναι. Με συγχωρείτε. Όταν ο ένας κατηγορεί και ο άλλος δεν διαψεύδει, προφανώς αυτό που κατηγορεί έχει δίκιο. Γιατί αν έχει άδικο, ο άλλος πρέπει να τον διαψεύσει. Σας λέω λοιπόν ότι ο κύριος Νίκος Παπάς τρίτο 24ωρο κρύβεται. Δεύτερον, μετά τη χθεσινή μήνυση του κυρίου Καλογρίτσα, όπου έχει παρέδωσε και όλα τα email που αντίλασε με τον κύριο Παπά και στα οποία ήταν συνυπογράφονται στα μέλη της εταιρείας αυτής, εσύ, και στα οποία υπήρχαν οι διάλογοι το πώς θα δώσουν τα 3 εκατομμύρια συνέχεια
και τα 25 εκατομμύρια μετά, ναι. Με συγχωρείτε κύριε Κουτοκόη, πια δεν απλώς η καταγγελία Καλογρίτσα, ναι. Εδώ παρουσίασα και αποδεικτικό υλικό γι' αυτό. Με συγχωρείτε, εμείς θέμε που ο Καλογρίτσας, που ήταν δική τους επιλογή, παρουσίασε αποδεικτικό υλικό για την προσπάθεια να στήσουν το διαγωνισμό για τη τηλεόραση. Δική μας ευθύνη είναι. Για ή πάμε, Τσίπρα και τον Παπά. Για βάλτε μια ανωτελεία. Σεραφείμ, τι λες. Απλώς μόνο επειδή. Καταρχάς θα συμφωνήσω απολύτως με τον Υπουργό. Ένα. Σεραφείμ. Ναι. Σεραφείμ, ένα μόνο να πω. Φαντάζεστε, κύριοι, να είχε βγει στη δημοσιότητα ότι ο Υπουργός Γεωργιάδης, ναι. Σε συνεργασία με έναν επιχειρηματία, έκοβαν εικονικά τιμολόγια με σκοπό να στήσουν ένα διαγωνισμό του οποίου την ευθύνη είχε ο Υπουργός Γεωργιάδης. Θέλω να μου πείτε με εντυμότητα τι θα γινόταν στην Ελλάδα σήμερα από ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Λοιπόν, μπορώ, Άκη, τώρα. Ναι. Λοιπόν, λέω καταρχήν θα συμφωνούσα απολύτως με τον Υπουργό Ανάπτυξης ότι θα ήταν ευχής έργο να συνομιλούμε φέτος το καλοκαίρι για ανάπτυξη και για την οικονομία εν τη ευρεία έννοια του όρου, καθώς από το φθινόπωρο και μετά είναι πιθανό να μας συμβούν πολύ δυσάρεστα πράγματα και καλό θα ήταν να τα συζητούσαμε στη δημόσια σφαίρα. Δεν το κάνουμε. Θα είναι ένα καλοκαίρι των κοριών και των αποκαλύψεων εντός ή εκτός εισαγωγικών και θα είναι ένα καλοκαίρι της πολιτικής πόλωσης που ελπίζω γιατί και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι αυτό δεν θέλει και ο ελληνικός λαός σε ένα ποσοστό πάνω από 80%. Ελπίζω λοιπόν αυτή η πολιτική πόλωση να μην οδηγήσει σε εκλογές το φθινόπωρο, γιατί τότε και η οικονομία και όλα αυτά τα πολύ ωραία που ανέλησε προηγουμένως σχετικά με την ανάπτυξη, τα έργα και την οικονομία και τις επενδύσεις ο κύριος Γεωργιάδης, είναι πιθανό, είναι επικίνδυνο και είναι πιθανό να πάνε στράφη. Τώρα, επί της ουσίας, υπάρχουν δύο υποθέσεις αυτή τη στιγμή που προέκυψαν από δημοσιεύματα εφημερίδων. Δύο υποθέσεις τις οποίες ο καθένας μπορεί να τις αξιολογήσει τη μία σοβαρότερη, την άλλη λιγότερο σοβαρή, αλλά είναι δύο υποθέσεις. Η μία υπόθεση αφορά αυτό που είπε ο κύριος Γεωργιάδης σχετικά με τον Καλογρίτσα και η άλλη υπόθεση είναι οι απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες από τις παρακολουθήσεις της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, μεταξύ των οποίων, για κύκλωμα διαφθοράς στην αστυνομία και όχι μόνο, ναι. Μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και αναφορές σε πρώην υπουργό, πιθανώς και βουλευτές, πρώην ή νυν, κανείς δεν το ξέρει, αλλά εν πάση περιπτώσει βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι... Θέσε το ερώτημα, Σεραφείμ. Τι λες τώρα, ότι επιλέγουν να τοποθετηθούν μόνο σε αυτό που τους βολεύει και το υπόλοιπο δεν το ακούνε. Το ίδιο δεν το λέω μόνο για τη Νέα Δημοκρατία, το ίδιο ισχύει εν μέρει και για το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Δεν λέω κάτι πρωτότυπο, Άκη, και τώρα... Προς Θεού, δεν διεκδικώ καμιά πρωτοτυπία. Σε τι να σου απαντήσει, πάνω σε αυτό ότι τι, ότι τα δύο κόμματα δηλαδή... Κάθε κόμμα επιλέγει την ατζέντα σχετικά με αυτά που αποκαλύπτονται, ναι. Την ατζέντα που τον βολεύει. Είναι παράξενο αυτό που λέω, ναι. Φαντάζομαι ότι θα συμφωνήσετε απολύτως. Λέω λοιπόν ότι έχουμε δύο υποθέσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ σοβαρές. Είναι πάρα πολύ σοβαρή και η πρώτη αυτή που επισημαίνει ο κύριος Γεωργιάδης. Κατά τη γνώμη σου τώρα με συγχωρείς, θέλω μια γρήγορη εκτίμηση. Αλλά εσύ θέλεις να μείνω στην πρώτη. Όχι, δεν θέλω να μείνεις, όχι μην μου το λες έτσι. Γιατί ρώτησα τον κύριο Γεωργιάδη, γιατί δεν μιλούν και για την υπόθεση που ακούγεται... Συζητήσατε με τον αγαπητό Υπουργό Ανάπτυξης. Λοιπόν, να πω ως προς αυτό μόνο αυτό. Είναι προφανές ότι υπάρχει μία περίοδος, η περίοδος των τηλεοπτικών αδειών, όπου εκεί, μέσα στο άγχος, την αγωνία, το παρασκήνιο, όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, συνέβησαν πράγματα τα οποία κινήθηκαν σε τεντωμένο σκηνή νομιμότητας. Το λέω πολύ πολύ καθαρά. Αυτά πρέπει να αποσαφινιστούν. Το λες πολύ ευγενικά, λέει ο Ψαριανός. Το λες πολύ... Εντάξει. Ναι. Ο Γρηγόρης μπορεί να το πει πολύ πολύ αγενός. Ναι. Δικαίωμά του είναι. Ναι. Εγώ θα παραμείνω ευγενής, ναι. όπως συνηθίζω να παραμείνω. Σεραφείμ, λοιπόν, θέλεις να την τοποθέτηση του Υπουργού θέλουμε πάνω σε αυτό όμως. Μην το αναλύσουμε μεταξύ μας. Κάνει το νόημα. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε έναν επιχειρηματία, ο οποίος μέχρι τις προάλλες
ήταν εντελώς αναξιόπιστος για τη Νέα Δημοκρατία, ήταν ο άρχοντας των Κοσκοτοπιών, ήταν αυτός τον οποίο η Νέα Δημοκρατία τον έβαλε στο στόχαστρο. Ωραία, ωραία, ωραία. Ένα λεπτό για να μην με ακτηγορούμε τώρα, ξέρεις λοιπόν, από τηλεοπτικούς όρους. Λοιπόν, το ερώτημα είναι γιατί υιοθετούν, αγοράζουν όλο το πακέτο του κυρίου Καλογρίτσα όταν το λέγανε αναξιόπιστο και απερέγγυο. Γιατί κανείς δεν τον έχει διαπέσει. Υπάρχει μια απόφαση ελβετικού δικαστηρίου που ο κύριος Καλογρίτσας καταδικάζεται και σε αυτή την απόφαση, μετά από συγκεκριμένη ακροαματική διαδικασία, δεν λέει τίποτα για εικονικές συναλλαγές. Ωραία. Και έρχεται και το λέει αυτό ενώπιον ελληνικού δικαστηρίου. Ωραία. Άνω τελεία, παρακαλώ πολύ. Μήνυσης. Αυτό. Ναι, αλλά να σου πω τώρα κάτι. Δεν γίνεται να κάνουμε μεγαλύτερη τοποθέτηση από αυτό που ρωτάμε. Περίμενε. Άνω τελεία. Διάλειμμα και επιστρέφουμε να το απαντήσει αυτό. Γιατί έβαλε ένα σημαντικό θέμα. Το τράβηξες, αλλά ουσιαστικά λες το Γεωργιάδη αγοράζεται. Επιστρέφουμε. Λίγο πριν τις 9 δευτερόλεπτα και πάμε ξανά στις συνδέσεις να το απαντήσει αυτό ο κύριος Γεωργιάδης που έβαλε ο Σερφημοκοτός, για να πάμε και στον Γιώργη τον Ψανιανό. Το ερώτημα είναι γιατί καταπίνετε ή αγοράζετε ό,τι λέει ο κύριος Καλογρίτσας ενώ τον θεωρούσατε αναξιόπιστο και αφαιρέγγιο μέχρι τώρα και γιατί αποφεύγετε να μιλήσετε για τις αποκαλύψεις γύρω από τις ηχογραφήσεις της ΕΕΠ και την υπόθεση που φαίνεται να απασχολεί και η υπόθεση ιστορία παιδεραστίας. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, πριν πω οτιδήποτε άλλο, δεν θα το ξεχάσω. Θέλω να δώσω δημόσια συγχαρητήρια στον κύριο Παναγιώτη Λασκαρίδη και για τη δωρεά που έκανε χθες το πολεμικό ναυτικό με το πλοίο Ηρακλής, αλλά και για την ομιλία που έκανε χθες ο Ναύσταθμος Σαλαμίνα. Μια ομιλία εμπνευσμένη, πατριωτική, εμψυχωτική, στον κύριο Παναγιώτη Λασκαρίδη που συνεχίζει την μεγάλη παράδοση των εθνικών ευεργετών. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Και τέτοιου πρότυπα πρέπει να προβάλλουμε όσο μπορούμε περισσότερο. Ναι. Λοιπόν, τώρα έρχομαι στο ερώτημα που μου κάνατε. Ναι. Πρώτα απ' όλα, ποιος σας είπε ότι καταπίνουμε τη δεύτερη υπόθεση. Για τη δεύτερη υπόθεση έχουμε πει τα εξής. Και έχω πει και εγώ. Πρώτον, οι καταγραφές γίνανε από την ΕΕΠ το 2016. Ναι. Δεν κατάλαβα γιατί βγήκαν στη δημοσιότητα το 2020. Τι έκανε η ΕΕΠ και η ελληνική δικαιοσύνη από το 2016 μέχρι το 2020. Δεύτερον, και τον ίδιο λόγο και η Υπουργή και ο Καλογρίτσα από το 2016 είναι και βγήκαν τώρα. Δεν είναι δικαιολογία. Γιατί ο Καλογρίτσα πήγε στο δικαστήριο. Γιατί ο Καλογρίτσα. Πρώτα απ' όλα με διακόψατε, ενώ εγώ δεν διέκοψα. Μην έχετε άγχος, κύριε Κοτρότσα, να υποστηρίξετε τον ΣΥΡΙΖΑ. Λίγο ψυχραιμία. Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, ξαναλέω τώρα. Η λογική είναι. Εντάξει. Έρχομαι λοιπόν. Είναι παράλογο αυτό που είπατε. Του Καλογρίτσα βγήκε τώρα, γιατί τώρα έγινε το δικαστήριο που τα κατέθεσε ο Καλογρίτσας, λες και ήξερα εγώ το Σάββατο ή την Παρασκευή και τα 3 εκατομμύρια της εσύ δεν τα ήξερα. Ενώ δείτε ο Τσίπρας, ως εποπτεύων της ΕΕΠ, ήξερα από το 2016 για τις καταγραφές της ΕΕΠ, ο ίδιος ο Τσίπρας, υποχρεωτικά, εκ του νόμου. Άρα λοιπόν, για ποιο λόγο ο Τσίπρας αποφάσισε 4 χρόνια να κρατήσει στο σιρτάρι τους διαλόγους που ενέπλεκαν πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, όπως είπατε, σε παιδεραστία. Μου κάνει εντύπωση. Παρά τα αυτά, εάν υπάρχουν τέτοια αποδεικτικά στοιχεία, δηλώνω. Σε παρακαλώ, μην το διακόπτεις, είναι και ο Γρηγόρης εδώ να μιλήσει. Δεν έχω παρά τα αυτά, ξεκαθαρίζουμε ως Νέα Δημοκρατία. Ναι, κύριε Γεωργιάδη. Οποιοδήποτε στέλεχός μας είναι εμπλεκόμενο σε παράνομες πράξεις, δεν έχει θέση στη Νέα Δημοκρατία ούτε ένα δευτερόλεπτο. Εγώ ονόματα δεν έχω διαβάσει ακόμα, τις καταγραφές αυτές εγώ δεν τις έχω, άρα δεν μπορώ να κατηγορήσω ανθρώπους, ακούω διάφορα κουτσοπολιά. Όποιο πρόσωπο όμως, όποιος και να είναι, εάν εμπλέκεται σε παράνομες πράξεις, δεν έχει θέση στη Νέα Δημοκρατία. Τελεία. Αναμένω από τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Προφανώς όμως οι δύο υποθέσεις δεν έχουν καμία σχέση όμως στην ουσία τους και την αξία τους. Η δεύτερη, αυτή που αναφέρει και ο κ. Κοτρότσος, είναι αν υπάρχουν παράνομες πράξεις, ατομικές ενέργειες κάποιων ανθρώπων που είναι ανήθικοι, που παραβίαν τον κανόνα της ηθικής και θα διωχθούν από τη Νέα Δημοκρατία και τη δικαιοσύνη. Το πρώτο όμως, η εμπλοκή του αρμοδίου υπουργού κ. Παπά στο διαγωνισμό για τηλεοπτικές άδειες και η προσπάθεια να στήσουν το διαγωνισμό και να κάνουν εξέπλυμα βρώμικου χρήματος και να κόψουν εικονικά τιμολόγια, αυτό δεν είναι η πράξη ενός στελέχους. Αυτό είναι η δράση μιας κυβερνήσεως. Προφανώς δεν μπορεί να βάλουμε στην ίδια ζυγαριά τη δράση μιας κυβερνήσεως
με τις πράξεις κάποιων ανήθικων ανθρώπων. Άρα είναι μια ατυχής προσπάθεια συμψηφισμού από όποιον την έκανε. Δεν αναφέρομαι στον κύριο Κοτρότσο, αναφέρομαι στο ΣΥΡΙΖΑ. Και κλείνω. Για κλείνω. Ναι. Ένα λεπτό, παιδιά. Ναι. Θα πω ένα πράγμα ακόμα. Για να καταλάβει ο τηλεθέτης το σύνολο της υποθέσεως. Είπε ο κ. Κοτρότσος πώς εμείς θεωρούμε σήμερα αξιόπιστο τον Καλογρίτσα που τον λέγαμε βοσκοτόπια το 16. Ναι. Λάθος κάνει. Η υπόθεση που αποκαλείται σήμερα αποδεικνύει το βάσιμον των καταγγελιών μας για τα βοσκοτόπια το 16. Γιατί λέει οι καταγγελίες που ξέρουμε τώρα, λέει ότι αποδεικνύεται ότι ο Καλογρίτσας δεν είχε φράγκο. Ποιες ήταν οι κατηγορίες για τα βοσκοτόπια της Νέας Δημοκρατίας το 16, ότι ο Καλογρίτσας δεν είχε φράγκο, άρα επιβεβαιώνεται σήμερα η τότε καταγγελία της Νέας Δημοκρατίας. Και τι άλλο έλεγε τότε η Νέα Δημοκρατία, ότι έναν άνθρωπο που δεν έχει φράγκο, η τότε κυβέρνηση προσπαθούσε με το ζόρι να τον βάλει να πάρει σταθμό για να ελέγχει το σταθμό του. Τι αποδεικνύεται τώρα, ότι πράγματι και αυτή η καταγγελία της Νέας Δημοκρατίας η τότε αποδεικνύεται, γιατί έναν άνθρωπο που δεν είχε φράγκο, τον έσπρωχνε η κυβέρνηση Τσίπρα, για το αρμοδίου υπουργού τουλάχιστον, να προσπαθήσει να κοροϊδεύσει τους μηχανισμούς του ελληνικού κράτους και να πάρει την άδεια. Απόδειξη για όλα αυτά είναι ότι ο αρμόδιος εισαγγελέας που ερεύνησε την υπόθεση, κύριε Κοτρότσε, έχει ήδη ασκήσει δίωξη σε βαθμό κακουργήματος και στον τότε Γενικό Γραμματέα, κύριε Κρέτσο, και στα μέλη της Επιτροπής. Για ποιο λόγο, γιατί τους κατηγορεί ο εισαγγελέας ότι έκαναν τα στραβά μάτια και δέχθηκαν ως πραγματικό περιουσιακό στοιχείο τα βοσκοτόπια στην Ιθάκη, τα οποία είχαν μηδενική αξία. Ένα δηλαδή λεπτό, αυτό που έλεγε το 16 η Νέα Δημοκρατία. Ένα λεπτό, άρα, η συγκεκριμένη ιστορία σήμερα, κύριε Κοτρότσε, επιβεβαιώνει απολύτως όλες τις τότε κατηγορίες της Νέας Δημοκρατίας και αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση του κυρίου Αλέξη Τσίπρα προσπάθησε να στήσει καθεστώς. Αυτό το αδίκημα είναι βαρύτερο του ξεπλήματος του βρώμικου χρήματος ή των εικονικών τιμολογίων. Για να πάρουμε παρακαλώ. Ένα λεπτό. Ειδικό δικαστήριο και για Τσίπρα και Σεραφείμ. Έχουμε ένα τηλεφέρι εδώ. Όταν έρθει η ελληνική δικαιοσύνη και στείλει το φάκελο στη Βουλή, θα ακούσετε και το σχόλιο με τις κατηγορίες, όλα θα συνεκτιμηθούν. Ένα λεπτό. Έλα, λοιπόν, χρόνια πολλά στις Κυριακές, στις Κυριακίτσες, στους Κυριάκους και σε όσους γιορτάζουν. Ναι. Λοιπόν, προχθές είχαμε μία επέτειο, την επέτειο του περίφημου δημοψηφίσματος που είχε μπροστά το όχι. Ναι. Και που μετά, αφού βγήκε το όχι, το κάναμε ναι. Είχαμε μία επέτειο ενός καθεστώτος που πήγαινε να στηθεί, έτσι, και που τώρα τα απόνερα όλα τα βλέπουμε κάθε μέρα. Κάθε μέρα με την υπόθεση Παπαγγελόπουλου, με την υπόθεση Πετσίτη, με την υπόθεση Μιονή, με την υπόθεση Καλογρίτσα. Ποιος ξέρει ποιοι άλλοι επιχειρηματίες θα βγουν και θα πούν πράγματα. Είχε ξεκινήσει από πέρσι ο κύριος Μαρινάκης. Ξετυλίγεται λοιπόν ένα κουβάρι όπου τα 3 εκατομμύρια που είχαμε δώσει από τους Λιβανέζους στον Καλογρίτσα για να κάνει κανάλι και δεν βρήκε τα υπόλοιπα να το κάνει. Μετά του τα πήραμε πίσω και τα δώσαμε σε έναν άλλο φίλο μας και άνοιξε εφημερίδα. Έτσι. Και ακόμα δεν έχουν επιστραφεί και οι Λιβανέζοι. Και για το ντοκουμέντο. Και οι Λιβανέζοι φωνάζουν. Έχουμε λοιπόν μία απόπειρα διάλυσης της πολιτείας, των θεσμών, έτσι. Λέει και ο Καλογρίτσας. Όχι, το λένε όλες οι υποθέσεις. Και η υπόθεση Νοβάρτης και η υπόθεση του Παπαγγελόπουλου και η προηγούμενη υπόθεση με τον κύριο Πετσίδης που είναι. Λοιπόν, έχουμε συνεχείς υποθέσεις τέτοιες που αποκαλύπτονται τώρα. Έχουμε λοιπόν την επέτειο του δημοψηφίσματος προχτές, ενός καθεστώτος που εκείνη την άλλη μέρα παραιτήθηκε ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Βαρουφάκης, κάναμε την κολοτούμπα, πήγαμε σε εκλογές με άλλο πρόγραμμα, με τρίτο μνημόνιο, το οποίο ψηφίστηκε επίσης από το λαό. Και σήμερα έχουμε την επέτειο ενός χρόνου από μία ακόμα αλλαγή. Ας αποφασίσει αυτός ο τηλεθεατής που μας παρακολουθεί ποια επέτειο τον εκφράζει. Αν θα ήθελε να συνεχίζουμε όπως προχτές, ναι, ή αν θα ήθελε να συνεχίζουμε όπως σήμερα. Θέλω να ξεκινήσω από τον κύριο Αγοραστό που είπε για τη Μεσοχώρα. Πολύ σύντομα θα τα πω. 20 χρόνια ένα τεράστιο έργο, μια τεράστια δαπάνη για το ελληνικό δημόσιο. Δεν σέρνεται. Υπήρχε απόφαση από την τοπική του ΣΥΡΙΖΑ των Τρικάλων να ανατιναχθεί το φράγμα της Μεσοχώρας. Και ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ήμουν εκεί όταν συζητούσαν να ανατιναχτεί ένα φράγμα εκατομμυρίων που είχε στηθεί εκεί για τη μερική εκτροπή του Αχελώου, που κανείς δεν θα έκλεβε το νερό της Εντελοακαρνανίας για τη Θεσσαλία, θα μοιραζόταν το νερό. Ένα τεράστιο έργο που δεν έγινε
Γιατί ήταν οργανωμένα συμφέροντα με τους τυπάκους, με τις μαύρες σημαίες, οι οποίοι εμποδίζαν την πεζοδρόμηση Σερμού, τη διάνοιξη της Συγκρού, την διπλή ανάπλαση του Βοτανικού, την κατασκευή του αεροδρομίου στα Σπάτα, την αξιοποίηση του Ελληνικού, το μεγαλύτερο φιλέτο της Ευρώπης, χιλιάδες στρέμματα αναξιοποίητο 25 χρόνια. Λοιπόν, όλα αυτά κάποιοι τα εμπόδιζαν. Και ήμουν εκεί κι εγώ που τα εμπόδιζαν κάποιοι και τρελαινόμουνα και προσπαθούσα να πω ότι το Μέγαρο του Νιάρχου στο Δέλτα πρέπει να γίνει. Ότι το Μέγαρο Μουσικής πρέπει να γίνει. Όλα αυτά δεν μπορούσαν να γίνουν. Η Αττική Οδός, η Περιφερειακή Μητού, η Εγνατία. Όλα τα μεγάλα έργα που έχουν γίνει στην Ελλάδα είχαν κάποιους απέναντι. Ποιοι ήταν αυτοί οι κάποιοι που εμποδίζουν την ανάπτυξη της χώρας εδώ και 30 χρόνια, όχι τα τελευταία 5. Επειδή μίλησες για επαιτίους και επειδή σήμερα όντως συμπληρώνεται, κύριε Γεωργιάδη, ένας χρόνος διακυβέρνησης, ο αντιπολιτευόμενος τύπος σήμερα σας χαρακτηρίζει ως επικίνδυνους. Είδαμε και τη συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα στο Έθνος της Κυριακής, επικίνδυνος για τη δημοκρατία και τους θεσμούς, για την οικονομία, για τον τουρισμό, για την εργασία, λέει η Αυγή, για τα δικαιώματα, για όλα. Ένα σχόλιο για αυτό, μια απάντηση σε αυτό και για τη δημοσκόπηση χθες που είχαμε εδώ στο κεντρικό δελτίο που δίνει ένα μεγάλο προβάδισμα ακόμη μια φορά στη Νέα Δημοκρατία και αν αυτό σημαίνει, αν ακούει ο Πρωθυπουργός τις φωνές μέσα στη Νέα Δημοκρατία που του λένε και τους συμβούλους του να πάμε σε εκλογές. Καταρχάς, αν και δεν πιστεύω ότι είναι η ώρα να μιλάμε για δημοσκοπήσεις εμείς οι πολιτικοί, εσείς δημοσιογράφοι καλά κάνετε. Ούτε και, και για εκλογές. Αυτή η θεσμή δημοσκόπηση στο Open δεν θα γίνουν εκλογές, μην παρασύρεσαι. Και αυτή η δημοσκόπηση είναι μια απάντηση για τον ένα χρόνο διακυβερνήσεως της χώρας τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και το λέω αυτό, κυρία Κουτροκόη. Εγώ είμαι τώρα 13 χρόνια βουλευτής. Δεν θυμάμαι μέχρι σήμερα καμία απολύτως κυβέρνηση ένα χρόνο μετά τις εκλογές να έχει στις δημοσκοπήσεις μεγαλύτερη υποστήριξη από ό,τι είχε μια μέρα πρώτων εκλογών. Η πρώτη κυβέρνηση που θυμάμαι και ένα χρόνο μετά έχει υπερτριπλασιάσει το ποσοστό της διαφοράς των εκλογών που πήρε μέσα σε ένα χρόνο, είναι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι πολιτικοί μας αντίπαλοι λοιπόν, αντί να λένε ανούσια τσιτάτα, ένας χρόνος σφαγής, ομοιρίας, καταστροφής, βλέπω να βγει και τέτοιες ανοησίες, θα έπρεπε κάποιος να σκεφτούν σοβαρά τι είναι αυτό που κάνει καλό ο Μητσοτάκης και ο ελληνικός λαός τον επιβραβεύει με τόσο μεγάλα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις ένα χρόνο μετά την εκλογή του. Εάν καθόντουσαν να σκεφτούν αυτό, πιθανόν να είχαμε μια καλύτερη αντιπολίτευση και ξέρετε, στο κοινοβουλευτικό σύστημα η καλύτερη αντιπολίτευση κάνει και καλό στην εκάστοτε κυβέρνηση. Εάν όμως αντί να κάνουν αυτό που είναι το προφανές, να σκεφτούν τι είναι αυτό που κάνει τον ελληνικό λαό να δίνει αυτά τα πρωτοφανή ποσοστά δημοφιλίας προσωπικά στον Πρωθυπουργό, τα μεγαλύτερα που είχε οποιοδήποτε Πρωθυπουργός μεταπολίτευση. Τι είναι αυτό που κάνει καλό, ασχολούνται με λίστες πέτσα, με λίστες συντροφής και διάφορες άλλες κινήσεις που δείχνουν ότι οι άνθρωποι δεν έχουν καταλάβει ούτε τι κάνει η κυβέρνηση, ούτε τι θέλει ο ελληνικός λαός. Όσο λοιπόν συνεχίζουν να είναι σε διάσταση οι δικές τους πράξεις και τα συνθήματά τους από τις επιθυμίες του ελληνικού λαού, τόσο το προβάδισμα της κυβερνήσεως θα διευρύνεται. Καλημέρα. Και καλημέρα, το λέω για άλλη μια φορά για να ακουστεί, εκλογές θα γίνουν στο τέλος τετραετίας. Όχι τώρα. Και στον Γρηγόρη Καρδιανό. Καλημέρα σας, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Καλημέρα, παιδιά.